Ένας άνθρωπος που παρότι πλούτησε από τη δουλειά του, φαινόταν ένας απλός λαϊκός άνθρωπος δίπλα στον Έλληνα πολίτη και το μήνυμα του Μητσοτάκη τέτοιο ήταν. Μίλαγε για τη λαϊκότητα του Βασίλη Καρά, που είναι πολύ σημαντικό να μην τρελαθείς από τα πλούτη και τα μεγαλεία και να παραμείνεις ένας λαϊκός άνθρωπος μέχρι τέλους. Και βέβαια, ενώ όλοι γνωρίζαμε την σοβαρότητα της κατάστασής του, η αλήθεια είναι ότι στην πλειοψηφία των μέσων το σεβαστήκαμε, δεν μιλάγαμε, δεν λέγαμε λεπτομέρειες για τη μεγάλη μάχη. Γνωρίσαν όλοι ότι το τέλος του Βασίλη Καρά δυστυχώς είναι αναπόφευκτο. Η πορεία προς το θάνατο ήταν μοιραία, δεν υπήρχε καμία ελπίδα από τους γιατρούς. Το θέμα ήταν πόσο θα το καθυστερήσουν και τελικά ένας καλός άνθρωπος, γιατί τέτοιος ήταν ο Βασίλης Καράς, επέλεξε να φύγει ή επέλεξε ο Θεός τέλος πάντων να το πάρει μαζί του μια σημαντική μέρα παραμονή Χριστουγέννων. Οι επιπλοκές του κορονοϊού τον οδήγησαν στο θάνατο, ωστόσο είναι σίγουρο ότι ο καρκίνος είναι αυτός που τελικά τον έλειωσε τον άνθρωπο κυριολεκτικά. Έχει κάνει πολλές μεταστάσεις με αποτέλεσμα, παρότι έδινε μάχη 2,5 χρόνια, να μην αντέξει και να φύγει την παραμονή των Χριστουγέννων. Λοιπόν,